άνθρωπος σας είπε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με πατίνια που μπορεί να τα φέρει οποιοδήποτε, τα οποία πιάνονται πάνω από 25 χιλιόμετρα. Έτσι. Αυτά που πουλούνται επίσημα έχουν περιοριστή ταχύτητα εκεί. Αλλά δεν υπάρχει έλεγχος για τα υπόλοιπα που μπορούν να πτήσουν μεγαλύτερες ταχύτητες. Και απλώς εκεί ο νομοθέτης τι έχει πει, ότι όποιος το έχει πάρει μέχρι να βγει νομοθεσία μπορεί να το χρησιμοποιεί, αλλά να πηγαίνει μέχρι τα 25. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση. Κύριε ένα Μόζα. Θέμα λοιπόν είναι αυτό. Επίσης, υπάρχει περιορισμός. Το πεδίο δράση, ας πούμε, το πεδίο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι κυρίως αστικό. Είναι δρόμοι που έχουν όριο ταχύτητας μέχρι τα 50. Απαγορεύεται λοιπόν να βγει με το πατίνι κάποιος στον δρόμο ταχύτητας κυκλοφορίας. Ναι. Άλλο ερώτημα. Κύριε Μπρουζά, πρέπει κάποιος, από ποια ηλικία, υπάρχει κάποιο ηλικιακό πλαίσιο, όριο? Δηλαδή μπορεί ένας 15, ποιο είναι αυτό? Βεβαίως και αυτό είναι ένα θέμα. Απευθύνομαι κυρίως στους γονείς, ήμασταν και στην περίοδο του Πάσχα. Όχι, το πατίνι δεν είναι το παιχνίδι που θα πάρετε δώρα για το παιδί σας, το ηλεκτρικό πατίνι. Το πατίνι είναι ένα μεταφορικό μέσο. Μπορεί να πτύξει μεγάλη ταχύτητα, τα 25 χιλιόμετρα δεν είναι μικρή ταχύτητα. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να απευθύνεται σε άνθρωπο που είναι συνειδητοποιημένο και έχει κάποιες γνώσεις κυκλοφορίας. Και το όριο δίπλωμα. Είναι 15. Όχι. Είναι 15 χωρίς δίπλωμα. Δίπλωμα λοιπόν. Γιατί χωρίς δίπλωμα? Δεν χρειάζεται δίπλωμα. Μισό λεπτό. Γιατί είναι σαν το ποδήλατο, βρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται. Άσε με να ρωτήσω τον κύριο. Μισό λεπτό, τον κύριο Μπρουζά. Δεν απαιτείται να ξέρει τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας? Κοιτάξτε, και ο ποδήλατος δεν απαιτεί. Δεν υπάρχει τέτοια απέτηση. Τώρα από εκεί και πέρα, να σου πω, εμείς στο Ινστιτούτο πιστεύω αυτό, ότι πρέπει να το ξέρουμε και γι' αυτό λόγο κάνουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα ξεκινώντας από το δημοτικό. Προσπαθώντας να μάθουμε και τις αρχές για ασφαλή κυκλοφορία και να τους πράξουμε και κάποιες αρχές του κώδικα, πώς κυκλοφορούμε σωστά. Πού οφείλονται τα δυστυχήματα τα οποία είχαμε το τελευταίο διάστημα με τα πατίνια? Ποιος ευθύνεται? Τι έχετε καταγράψει στο Ινστιτούτο? Η αλήθεια είναι ότι το θέμα αυτό το εξετάζουμε εδώ και πέντε χρόνια και προσπαθούμε να δούμε τις εξελίξεις και σε διεθνές επίπεδο να τις παρακολουθούμε. Δηλαδή, ο πρόεδρος μας συμμετέχει και σε αντίστοιχες διεθνείς συναντήσεις και ομάδες εργασίας.